Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Είμαι ο Δημήτρης και βλέπετε Moto Action. Σήμερα θα κάνουμε μια δοκιμή, ένα μηχανάκι από την Piaggio, το Medley 150S. Είναι ένα μηχανάκι που από την πρώτη του κιόλας γενιά έχει πουλήσει πάρα πολύ στη χώρα μας και διακρίνεται από πολλά θετικά στοιχεία και αρετές τα οποία θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Το συγκεκριμένο, όπως μπορούμε να δούμε, έρχεται σε λευκό χρώμα και είναι στην έκδοση S, η οποία έχει κάποιες αισθητικές διαφοροποιήσεις συγκριτικά με την απλή, όπως για παράδειγμα μαύρο περίγραμμα φαναριών, μαύρες ματ επενδύσεις στην ποδιά, η οποία στην κανονική έκδοση είναι καφέ απόχρωσης, μαύρες ζάντες, οι οποίες προσθέτουν πάρα πολύ στην εμφάνιση σε αντίθεση με τις απλής έκδοσης της ασημή, μαύρη σέλα αντί για καφέ και τέλος κόκκινα ελαττήρια ανάρτησης. Αισθητικές παρεμβάσεις, όπως είπαμε, κάποια πλάνα περιμετρικά. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία Piaggio και Aprilia του κυρίου Αδάμου που μας παρέχει το συγκεκριμένο μηχανάκι για να το κάνουμε δοκιμή. Θα κάνουμε στατικά πλάνα και στην πορεία, οπότε χωρίς να χάνουμε χρόνο πάμε να ξεκινήσουμε τη δοκιμή μας. Αρχικά το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσει κάποιος εκκινώντας τον κινητήρα από τη μίζα είναι ότι έχει εντελώς αθόρυβη λειτουργία. Παίρνει μπρος δηλαδή και δεν το καταλαβαίνεις ακουστικά, και αυτή τη στιγμή θα το βγάλουμε στον περιφερειακό διότι θέλω να δω πώς αποκρίνεται σε περιαστικές μετακινήσεις. Ο κινητήρας αποκρίνεται πάρα πολύ καλά, έχει δύναμη. Ακόμα και σε ανεφορικό κομμάτι, τις στροφές κρατάει πάρα πολύ καλά, πλαγιάζει με ευκολία και πάμε λίγο να δούμε πώς επιταχύνει σε καταστάσεις αυτοκινητόδρομου. Εντάξει, έχει κινησούλα βέβαια, δεν πειράζει. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μηχανάκι είναι τρίτη φορά που το οδηγάω. Έχω οδηγήσει της πρώτης γενιάς και της δεύτερης, αυτή τη γενιά δηλαδή, τα μοντέλα του 20, και μου έκαναν φοβερά θετικές εντυπώσεις. Λοιπόν, όπως μπορούμε να δούμε, έχουμε πιάσει με ευκολία τα 110 χιλιόμετρα και συνεχίζουμε. 120, ελαφριά κατοφέρεια. Παιδιά, το μηχανάκι, όπως μπορείτε να δείτε, άμα πιάνει και η κάμερα, μπορεί να κινηθεί με πολύ άνεση σε καταστάσεις αυτοκινητόδρομου, ας το πούμε, περιφερειακού, δακτύλου, ανάλογα το που μένει ο καθένας. Ακόμα και σε ανηφόρα τραβάει εύκολα και θα δεις και τελική πάνω από 105 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Οπότε θετικότατες εντυπώσεις από το μοτέρ. Και είναι σταθερότατο ακόμα και σε αυτά τα χιλιόμετρα. Σταθερότατο κυριολεκτικά. Αποτελεσματικότατα και τα φρένα από πολλά χιλιόμετρα. Και ας ηρεμήσουμε τώρα λίγο, ας ρίξουμε τους τόνους. Λοιπόν, και να σας πω λίγο για το συγκεκριμένο μηχανάκι. Κάθε φορά που το οδηγώ το συγκεκριμένο μηχανάκι εκπλήσωμαι ευχάριστα. Έχει ένα δυνατό μοτέρ, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδίδει 16,5 άλογα. Η επίσημη ανακοίνωση της Piaggio στη σελίδα της είναι στα 12,1 kW, που μετατρέπεται στα 16,5 άλογα περίπου, ενώ η προηγούμενη γενιά απόδιδε 11 kW, δηλαδή 14,9 άλογα. Οπότε, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, είναι πιο δυνατό κατά 1,5 άλογο και κάτι ψηλά. Αυτές οι επιδόσεις μπορώ να πω ότι είναι και αισθητές σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Που και το προηγούμενο δεν θα πω ότι δεν πήγαινε, αλλά αυτό πηγαίνει αισθητά καλύτερα. Ο το start-stop ο κινητήρας, θα σας δείξω λεπτομέρειες και σε λίγο.
Επίσης, μία άλλη λεπτομέρεια που έχω παρατηρήσει είναι ότι στις δεύτερης γενιάς Medley ο συγκεκριμένος κινητήρας παράγει λιγότερους κραδασμούς συγκριτικά με τον πρώτο. Τουλάχιστον στο μηχανάκι περνάνε λιγότεροι κραδασμοί στον αναβάτη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνουμε λίγο κάποια στατικά πλάνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, κάποια στατικά πλάνα, να σας δείξω κάποιες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο μηχανάκι. Αρχικά θα μιλήσουμε για τα φωτιστικά σώματα, τα οποία είναι πλήρως LED, όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα είναι τα φώτα θέσεις. Οι ζάντες είναι νέα σχεδίασης για τα μοντέλα του 21 και έπειτα. Το εμπρόσθετο φρένο αποτελείται από έναν δίσκο τύπου Μαργαρίτα διαμέτρου 260 χιλιοστών και μιας διπίστονης δαγκάνας από την Ισίν, το οποίο αποδίδει πάρα πολύ καλά και φυσικά έχει και ABS. Και ερχόμαστε στον πίνακα οργάνων, ο οποίος πλέον είναι ψηφιακός σε αντίθεση με του προηγούμενου μοντέλου, ο οποίος ήταν αναλογικός και κρίνεται πλήρης από άποψη ενδείξεων, καθώς είναι και ιδιαίτερα ευανάγνωστος. Επίσης, μια όμορφη λεπτομέρεια είναι ο μπλε χρωματισμός που φωτίζεται. Έχει ενδείξει στιγμιάς κατανάλωσης, έχει τον υπολογιστή ταξιδιού που λέμε, το trip computer, για την μπαταρία, στιγμιά κατανάλωση, πόσα χιλιόμετρα για το βενζινάδικο σου έχουν μείνει, εξωτερική θερμοκρασία, θερμοκρασία κινητήρα, ώρα, χιλιόμετρα, στροφόμετρο και φυσικά βενζίνη. Από αυτό εδώ το κουμπάκι ενεργοποιούμε ή απενεργοποιούμε το σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης του κινητήρα όταν βρισκόμαστε σε στάση, δηλαδή για παράδειγμα όταν περιμένουμε σε κάποιο φανάρι. Τώρα αυτή τη στιγμή το έχω στη λειτουργία off και από εδώ πέρα ανοίγει η σέλα και θα δούμε τι χώρος υπάρχει κάτω από αυτήν. Λοιπόν, όπως μπορούμε να δούμε, ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος. Θα χωρέσουν δύο full face κράνη. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει ότι η πίσω ζάντα είναι 14 ιντσών σε αντίθεση με την μπροστινή, η οποία είναι 16, έτσι ώστε να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος χώρος. Ιδιαίτερα άνετη σέλα και ποιοτική, το σώμα κάθεται σε μια σωστή στάση, όρθια. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται το ψυγείο του κινητήρα, διότι είναι υδρόψυκτο το συγκεκριμένο μοτέρ. Όμορφη απόχρωση και η λευκή. Έρχεται επίσης ένα γκρι χρώμα που θυμίζει την απόχρωση Nardo Grey. Βέβαια, εγώ άμα το αγόραζα το συγκεκριμένο θα το έπαιρνα σε μαύρο ματ χρώμα, το οποίο προσωπικά μου αρέσει περισσότερο απ' όλα. Συνεχίζουμε την δοκιμούλα μας. Μέχρι στιγμής πολύ θετικές εντυπώσεις. Είναι ένα ποιοτικό μηχανάκι και έχει ιδιαίτερη δύναμη για τα δεδομένα της κατηγορίας του. Σε αυτό βοηθάει βέβαια και η μετάδοσή του, η οποία του προσδίδει εκρηκτικές εκκινήσεις. Δεν περιμένεις δηλαδή όπως τα περισσότερα σκούτερ να περάσουν κάποια χιλιόμετρα, να ανέβουν λίγο στροφές για να σου δώσουν δύναμη. Εδώ πέρα από τη στιγμή που θα ανοίξεις τον γκάζι έχεις διαθέσιμη δύναμη. Και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στο κομμάτι της πέδησης, στα φρένα. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Έχουν πολύ καλή δύναμη και αρκετά καλή πληροφόρηση. Και το ABS λειτουργεί όταν και όσο χρειάζεται. Έχει πάρα πολύ καλή λειτουργία δηλαδή. Και φυσικά για την ανάρτηση, όπως είπαμε και πριν, στο ανοιχτό κομμάτι λειτουργεί πάρα πολύ θετικά, προσδίδοντας μεγάλη σταθερότητα στο παρόν όχημα. Φιλτράρει με καλό τρόπο τις κακοτεχνίες και γενικότερα προσδίδει ένα σχετικά σπορ χαρακτήρα, θα έλεγα, στο σκούτερ. Γενικά έχει ανάλαφρη αίσθηση, στρίβει εύκολα και όλα αυτά φυσικά με το αίσθημα της ασφάλειας. Προχωράμε χωρίς να βλέπουμε, αυτά είναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να πούμε και δύο λόγια για την τιμούλα. Το συγκεκριμένο, όπως είπαμε, έρχεται στην έκδοση S, το οποίο κοστίζει 3.290 ευρώ. Η απλή έκδοση κοστίζει 100 ευρώ λιγότερα. Ο κύριος ανταγωνιστής του είναι το Honda SH150, που και αυτό είναι ένα φοβερό σκούτερ μικρής κατηγορίας. 155 κυβικά είναι και εκείνο και αυτό. Εκείνο ξεκινάει από τις 3.950 ευρώ.
Στα ίδια χρήματα με αυτό μπορείς να αγοράσεις το PCX που πλέον βγαίνει μόνο σε έκδοση 125 κυβικά εκατοστά. Το έχω οδηγήσει και εκείνο, προσωπικά θα επέλεγα το Medley για αρκετούς λόγους. Επίσης για όσους ενδιαφέρονται για τον Beverly το 300, να σε ενημερώσω ότι αυτή την περίοδο τρέχει προσφορά και η τιμή του έχει πέσει στις 3.990 ευρώ. Οπότε αν ενδιαφέρεται κάποιος, πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος για να το αποκτήσει. Επιστρέφουμε στο Medley το 150. Για γενικότερη ποιότητά του είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, εννοείται πως δεν υπάρχουν τριγμοί και τα λοιπά, δεν το συζητάμε καν αυτό. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στην κίνηση. Έχει καλό ζύγισμα, δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα με τα πόδια κάτω. Είναι εύκολο μηχανάκι. Τώρα εγώ είμαι ένα 80, εννοείται πατάω και με τα δύο πέλματα κάτω, παρόλο που έχει μια σχετικά φαρδιά σέλα. Και η γενικότερη λειτουργία του είναι πάρα πολύ καλή όσον αφορά την άνεση, τη σέλα, τον κινητήρα, τα φρένα, την ανάρτηση, τη μετάδοση. Και γενικά χαρακτηρίζεται από ευκολία στους χειρισμούς. Όπως μπορούμε να δούμε, η διήθηση είναι απλή υπόθεση για το συγκεκριμένο μηχανάκι, οπότε κρίνεται ένας αξιόπιστος και καλός σύμμαχος στην καθημερινή μετακίνηση μέσα στη ζούγκλα της πόλης. Και σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μία μικρή κίνηση, μία μικρή επιτάχυνση. Άμα πιάνει η κάμερα, όπως μπορούμε να δούμε, ο ρυθμός είναι ιδιαίτερα δυναμικός και τα 100 μπορούν να έρθουν πάρα πολύ εύκολα στο κοντέρ. Αυτό ήταν και το σημερινό βιντεάκι, φίλοι μου. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε χρήσιμο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και αυτή τη φορά. Μέχρι την επόμενη, να οδηγείτε προσεκτικά και να είστε όλοι καλά.